Οπα. Γεια σας. Περίμενε. Να μου λέει παραλίγο. Το Soundtrack of Love σε λίγη ώρα ξεκινάει και λίγο πριν βρεθούν. Εδώ. Πάμε να βρούμε. Αλήθεια μου. Και τι γίνεται backstage. Είσαι βλάκας. Και εσείς. Ήρθε η ώρα για Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Δεν ήρθε η ώρα για Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Αλλά για Βαλάντο. Βαλάντο μου έλα. Το Soundtrack of Love σε λίγη ώρα ξεκινάει και λίγο πριν βρεθούν όλοι on stage, πάμε να δούμε τι γίνεται στα παρασκήνια και να γνωρίσουμε τους αφανείς ήρωες της ιστορίας. Παναγιώτα μου. Με σκοτεινή. Ντίβα. Παρακαλώ. Είσαι μια ντίβα. Θα κάνεις το φωτισμό. Πού τη βρήκαμε. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι το... Έσπασε το σκηνικό. Τα κατάφερα πάλι. Ποιο είναι το σκηνικό. Έσπασε το σκηνικό. Μας φωνάζει ο παραγωγός. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω μια εξαιρετική ομάδα που αποφασίσαμε μαζί να κάνουμε καινούργια πράγματα, να πειραματιστούμε στην τηλεόραση. Ένα σοου το οποίο δούλεψε πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό για να βγει στον αέρα και να υπάρχει εκεί ως δείγμα σε άλλες χώρες. Ότι δείτε τι έχει κάνει μια μικρή Κύπρος και ένας μικρός νέος σταθμός. Αυτό σε κάνει να συγκινήσει. Χριστιανά, για σένα το λέω. Αγαπημένα μου, σε λατρεύω. Σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Μας έχει δείξει και ένα μήνυμα και ο Άλεξ, το οποίο μπορούμε να το δούμε και τώρα. Μίλαγε για το Soundtrack of Love στην Κίνα. Ήταν ωραίο, τους δείξαμε βιντεάκια, κοινωνικοποιηθήκαμε μαζί με τους Κινέζους. Τους άρεσε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα μας βλέπουν, λένε. Προσπαθώ να ρωτήσω την παρουσιάστρια ποιο ρούχο να βάλω από αυτά τα λιτά ρούχα που υπάρχουν εδώ. Αλλά ζηλεύει, πιστεύω, γιατί θα βγω εγώ πιο λαμπερός, καταλαβαίνετε. Τέτοια είναι. Είναι μία αυτή. Ο πυλώνας που κρύβεται πίσω από τις κάμερες, σαν ένα σπίτσιλο. Πολύ ξεχωριστό κομμάτι στην Κυπριακή τηλεόραση με το Soundtrack of Love. Νιώθω πραγματικά πολύ περηφανός. Όλοι μπροστά και πίσω από τις κάμερες δουλεύουν με πολύ επαγγελματισμό και με πολύ ζήλο για αυτή την παραγωγή. Πραγματικά ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μας τις ιστορίες τους, γιατί μας άνοιξαν τις καρδιές τους. Είναι το ομορφόπεδο του σταθμού. Να πούμε ότι ο Ανδρέας κρύβεται πίσω και από την κινηματογράφηση όλων αυτών των θεμάτων που πέφτουν πριν από τις ιστορίες. Νιώθω πολύ περηφανός που είμαι μέλος και μέρος αυτής της παραγωγής. Γίνεται, πιστεύω, μια πολύ εξαιρετική δουλειά. Και λίγη ώρα πριν βγει ο νέαρη Χριστιανά Αριστοτέλους, πάμε να δούμε τι γίνεται στο καμαρίνι της. Φεύγεις πάρα πολύ γεμάτος από την εκπομπή. Ζεις μαζί με τους ανθρώπους, μοιράζεσαι, βιώνεις καταστάσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό. Το ότι ζεις μαζί τους. Η Χριστιανά Αριστοτέλους, με ποιον το βλέπει το σοου? Με ποιον το βλέπω, καρνάκι μου. Μάντεψε τι κάνω τα βράδια. Σπίτι μου, με τον άντρα μου, με καμιά παρεμβολή από τα μωρά. Εκεί, οικογενειακά. Καλησπέρα σας. Αυτό που ζούμε είναι αλήθεια, η παρέστηση.